Λάμπρος Καλαρίτης, πολιτικός αναλυτής και δημοσιογράφος. Κύριε Καλαρίτη, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Καλαρίτη, έχετε το προνόμιο να καλείτε συχνά πολλούς ειδικούς στην εκπομπή σας, οπότε κάνετε ένα μάζεμα της πληροφορίας από πολλά επίπεδα και θα θέλαμε να μας δώσετε τη δική σας οπτική. Επειδή κάνετε και στρατιωτικό και πολιτικό ρεπορτάζ και στις διεθνείς σχέσεις πολλά χρόνια, για τα πρόσωπα τα καινούργια τα οποία απαρτίζεται η κυβέρνηση Ερντογάν, και θέλω να ξεκινήσουμε με τον σκοτεινό Χακάν Φιντάν, ο οποίος μετά τη ΜΙΤ μπήκε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Τι πιστεύετε ότι σηματοδοτεί η τοποθέτηση του Φιντάν σε αυτό το νευραλγικό σημείο? Είναι μια ομάδα την οποία τοποθέτησε ο Ερντογάν, η οποία είναι πρώτον της απολύτων εμπιστοσύνης του, δεύτερον αυτά τα άτομα και ο Φιντάν και ο Καλίν δεν είναι απλά εκτελεστικά όργανα, είναι συνδιαμορφωτές της τουρκικής πολιτικής. Κατά τη γνώμη μου, η τοποθέτηση του Φιντάν εκεί σηματοδοτεί πρώτον μια έμφαση στο θέμα της Ευρασίας, επειδή ο Φιντάν έχει σχέσεις, και όλα με σχέσεις, βαθιές σχέσεις, ως επί 13 χρόνια επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, τις οποίες αναβάθμισε και διεύρυνε την δράση τους με όλες τις χώρες της περιοχής, και όλα με σχέσεις που να έχει ένας επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών, όχι απλά διπλωματικές σχέσεις που να έχει ένας υπουργός. Ξέρει πράγματα, έχει δεσμούς οι οποίοι ενδεχομένως δεν είναι γνωστοί σε όλες τις διαστάσεις, ακόμα και από μυστικές υπηρεσίες ξένων όπως οι Αμερικανοί, οι οποίοι προφανώς τον έχουν στο μικροσκόπιο. Νομίζω ότι υπάρχει και ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal που λέει ότι διάρκεια, ας πούμε, αμερικανικές πληροφορίες στην Τεχεράνη. Στο Ιράν, βέβαια. Ναι, υπάρχουν αυτές οι υποψίες των Αμερικανών. Ο Φιντάν είναι στην καταγωγή Ιρανοκούρδος. Είναι Κούρδος από τις περιοχές του Ιράν, εκεί κοντά στα σύνορα. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γαλουχηθεί μέσα στην κουλτούρα των μυστικών υπηρεσιών. Το διδακτορικό του είναι για τις μυστικές υπηρεσίες. Και μάλιστα το διδακτορικό του είναι ο ρόλος των πληροφοριών, δηλαδή των μυστικών υπηρεσιών, στην εξωτερική πολιτική. Άρα αυτή τη στιγμή ενσαρκώνει, προσωποποιεί το διδακτορικό του. Είναι ένας άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ό,τι έχει κάνει το διδακτορικό του. Δεν θα είναι μια απλή διαχείριση. Επειδή θα μεταφέρει την κουλτούρα όλη των μυστικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Εξωτερικών. Δηλαδή δεν θα έχουμε ένα Υπουργείο Εξωτερικών τουρκικό το οποίο θα έχει τη συνδρομή των μυστικών υπηρεσιών. Στην ουσία, οι μυστικές υπηρεσίες καταπίνουν το Υπουργείο. Διότι εντάξει, είναι σαφές, νομίζω, μετά από 13 χρόνια επικεφαλής εκεί, ότι δεν θα είναι αποκομμένος. Αντιθέτως, θα είναι αυτός ο οποίος θα χειρίζεται ενοποιημένα. Έχει σημασία αυτό. Θα έχουμε μια υβριδική κατάσταση, όπου το Υπουργείο Εξωτερικών θα είναι ταυτόχρονα και μυστικές υπηρεσίες και γενικά θα έχουμε ένα ενοποιημένο πεδίο. Δεν θα περιμένουμε συμβατική διπλωματία από εκεί. Δεν θα είναι ένας υπουργός εξωτερικών που θα κάνει απλά διπλωματία και θα ζητάει και πληροφορίες. Θα είναι ενοποιημένο. Έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία για το ποιο θα έχουμε εμείς, ποιους θα έχουμε εμείς από εδώ, για να έχουμε τα αντίστοιχα. Άρα. Οπότε λοιπόν, μετά τα όνειρα θερινής νυχτός για τα αποτελέσματα της διπλωματίας των σεισμών, να αρχίσουμε σιγά σιγά και μπαίνουμε σε μια πραγματικότητα. Αυτό που μένει βέβαια είναι αυτό που είπατε, να δούμε σε ποια σημεία, ιδιαίτερα στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα είναι ο ομολογός του ο Έλληνας. Εγώ θέλω να πάμε σε ένα σημείο που το έχετε δείξει πολλές φορές στις εκπομπές σας, που είναι το σημείο επαφής διπλωματικής, εννοώ, με την Αίγυπτο. Είναι αρκετοί αυτοί που είπαν ότι ο Χακάν Φιντάν μπήκε σε αυτό το σημείο σε πολύ μεγάλο βαθμό για να βελτιώσει τις σχέσεις με την Αίγυπτο. Πού βρίσκεται αυτή η φάση? Είναι η κλιμάκωση της προσπάθειας της Τουρκίας να διεμβολήσει τις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Θα παίξει και αυτόν τον ρόλο. Έχει επαφές και με τις Αιγυπτιακές μυστικές υπηρεσίες. Αυτό προσπαθεί να κάνει το και να σπάσει τη συνεργασία, την οποία συμμετέχει, δεν είναι συμμαχία έτσι, με την Αίγυπτο και το Ισραήλ. Έχουμε μια συνεργασία η οποία εκτείνεται σε πάρα πολλούς τομείς, ενέργεια, ασφάλεια κλπ. Δεν είναι συμμαχία. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε εμείς λοιπόν για να το προλάβουμε, γιατί θα είναι δύσκολο. Η Τουρκία θα επιχειρήσει με άλλο τρόπο και με μεγαλύτερη επιμονή και με πιο ενδεχομένως έξυπνους τρόπους να σπάσει αυτή τη συνεργασία που έχουμε. Γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο εμπόδιο. Οι συνεργασίες που έχει δομήσει η Ελλάδα στην περιοχή με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, όλα αυτά τα σχήματα, τα τριμερή κλπ., την εμποδίζουν. Όπως καταλαβαίνετε, είναι εμπόδιο στο λεγόμενο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Θα κάνουν τα πάντα για να το σπάσουν. Θέλει μια προσοχή λοιπόν από εμάς να μην δελεαστούν οι Αιγύπτιοι από τις προτάσεις της Τουρκίας. Όταν γίνεται μια συμφωνία συνεργασίας όπως αυτή που είχαμε με την Αίγυπτο και το Ισραήλ, δεν είναι στατικά. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι υπογράψαμε, συνεργαστήκαμε και τέρμα, έχουμε δέσει το γαϊδαρό μας. Αυτό χρειάζεται διαρκή επικαιροποίηση. Θα πρέπει αυτό να προλάβουμε εμείς
και να το μετεξελίξουμε σε κάτι πιο σοβαρό, πιο στιβαρό, πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή σε συμμαχία. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε συμμαχία, έχουμε συνεργασία. Θα πρέπει λοιπόν η Ελλάδα για να προλάβει την Τουρκία, που προσπαθεί να το σπάσει αυτό, να κάνει ακόμα πιο βαθιά τη συνεργασία με την Αίγυπτο και το Ισραήλ, ακόμα και σε συμμαχία, όπου συμμαχία έχει άλλου όρου, έχει άλλε υποχρεώσει, ακριβώς για να το δέσουμε αυτό το πράγμα. Γενικά δεν θα είναι εύκολη η διαχείριση. Τώρα, αυτό το σχήμα που έχει κάνει ο Ερντογάν, κατά τη γνώμη μου, σηματοδοτεί δύο πράγματα. Το ένα, εμπεδώνει, κάνει ακόμα πιο βαθιά την τροχιά της Τουρκίας προς την Ευρασία. Αυτό είναι ο Καλίν. Πάλι το Καλίν έχει πολύ καλές σχέσεις με τη δυτικό παράγοντα και με τους Αμερικανούς. Αλλά γενικά ο Φιντάν εκεί είναι αντιδυτικός, έτσι. Είναι βρασιανιστής. Είναι γενικά ένας τύπος που δεν έχει, δεν είναι ο προσανατολισμός, δεν είναι δυτικός. Για το δυτικό σκέλος έχει βάλει τον Μεχμέτ Σιμσέκ, που είναι ο Υπουργός Οικονομικών, γιατί πρέπει να λύσει το θέμα της οικονομίας γρήγορα, για την ακρίβεια της χρηματοδότησης. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, πορεύεται με τα σενάρια ανοιχτά. Έβαλε το Σιμσέκ εκεί να δει αν θα μπορέσει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από τη Δύση και με τη όρθ. Όταν λέμε χρηματοδότηση, χρειάζεται πολλά λεφτά. Μετά και το σεισμό, χρειάζεται γύρω στα 200-300 δισεκατομμύρια για την ανάταξη της οικονομίας, για την χρηματοδότησή της, για τη λειτουργία κλπ. Θα δει, θα κάνει μια διαπραγμάτευση και γεωπολιτική για να του δώσουν τα λεφτά, να πάρει τα λεφτά από τη Δύση. Αν δει ότι δεν του βγαίνουν, ότι δεν του βγαίνει όπως θέλει, θα συνεχίσει την πορεία προς την Ανατολή και οικονομικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πατάει σε δύο βάρκες. Κοιτάει οικονομικά, αν θα πάρει χρήματα από τους δυτικούς. Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι θέμα των εξαγωγών. Η Τουρκία θέλει την αναβάθμιση της Τουρκικής Ένωσης για να μπορεί να κάνει εξαγωγές. Η Τουρκία αναπνέει με τις εξαγωγές. Αυτό είναι το βασικό της έσοδο. Είχε εξαγωγές 250-260 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για κολοσσία ποσά. Άρα αυτό πρέπει να το διατηρήσει και να το διευρύνει. Έχει σημασία και το τι θα κάνουμε και εμείς τώρα. Δηλαδή, επειδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα τεθεί το θέμα και κυρίως θα το θέσουν οι Γερμανοί που έχουν δικούς τους λόγους για την αναβάθμιση της Τουρκικής Ένωσης, εμείς θα πρέπει και να βάλουμε όρους και να αποσπάσουμε εγγύησεις. Γιατί δεν είναι απλό πράγμα να τους δώσεις κάτι τόσο μεγάλο και να μην πάρεις τίποτα. Που σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να το διαπραγματευτεί αυτό πολύ σκληρά και με συγκεκριμένα αντιλάγματα. Δεν σημαίνει ότι οι Γερμανοί και οι Τούρκοι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, θα πρέπει εμείς να πούμε εντάξει, παιδιά, κάντε εμπόριο. Όχι. Θα πρέπει να βάλουμε όρους συγκεκριμένους. Οι Γερμανοί ξέρουν πώς θα κινηθούν, ξέρουμε τι να περιμένουμε, ξέρουμε ότι έχουν μια διαχρονική ιστορικά πορεία και συμπόρευση με τους Τούρκους, θα πρέπει και εμείς να κάνουμε την δουλειά μας. Σε όλα αυτά που παρουσιάσατε πολύ σωστά, που είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, έρχεται το πρώτο crash test, που είναι 12 Ιουλίου η συνάντηση που υπάρχει για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Εκεί θα έχουμε και ένα σκληρό παζάρι με το τι θα γίνει με τα F-16. Σε όλα αυτά ήρθε να προσθεθεί η δήλωση του Προέδρου της Γερουσίας εχθές ότι η Τουρκία απειλεί την παγκόσμια ασφάλεια. Αυτό είπε ο Τσακ Σούμερ, που να θυμίσουμε ότι η Γερουσία είναι πολύ σημαντικός πυλώνας εξουσίας στις ΗΠΑ. Τι βλέπετε σε αυτό το σημείο? Εκεί για την Τουρκία δεν θα είναι εύκολο, γιατί υπάρχουν θύλακες οι οποίοι αντιστέκονται με νέτες και λοιπά. Ο Σουμεροπέσκα της συγκεκριμένη δήλωση, γιατί αντιλαμβάνονται ότι η Τουρκία είναι πρόβλημα, ότι είναι πρόβλημα και για τα αμερικανικά συμφέροντα. Έτσι, δεν το κάνουν από φιλελληνισμό, το κάνουν επειδή αυτοί οι άνθρωποι, ως έμπειροι που είναι, αντιλαμβάνονται ότι με την Τουρκία ακόμα και οι ΗΠΑ δεν θα μπορέσουν να βρουν ένα modus vivendi, ότι η Τουρκία διαρκώς θα τους εκβιάζει, ότι θα παίζει συνέχεια διπορτό, δηλαδή θα διαπραγματεύει τους Αμερικανούς και από την πίσω πόρτα θα κάνει συμφωνίες και deals με τους Κινέζους, τους Ρώσους, τους Ιρανούς κλπ. Άρα αυτό που κάνουν και αυτό που λένε, το κάνουν για να προστατεύσουν πρωτίστως τα αμερικανικά συμφέροντα. Εκεί λοιπόν εμείς έχουμε μια σύγκληση συμφερόντων. Μας βολεύει. Έχουμε την ομογένεια βέβαια, η οποία και γενικά το ομογενειακό λόμπι και σε επίπεδο γερουσιαστών, οι οποίοι έχουν στην ατζέντα τους και τα ελληνικά συμφέροντα. Άρα εμείς εκεί θα πρέπει να στοιχηθούμε και να υπάρχει μια αντιστοίχηση. Για να το πω έτσι απλά και ευθέως, δεν μπορεί εμείς να είμαστε πιο χαλαροί με την Τουρκία
από ό,τι είναι οι Αμερικανοί, οι Ρωσιαστές κλπ. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε εμείς διάφορα φάσεις, να βγαίνουμε Νέντες, να βγαίνουμε Σούμπερ και να λέμε για την Τουρκία κάτι στον Α τόνο και εμείς να είμαστε δύο τόνους παρακάτω. Δεν γίνεται αυτό. Θα πρέπει, γιατί υπάρχει μια αναστοιχία. Δεν μπορεί αυτοί να υπερασπίζονται τα ελληνικά συμφέροντα με μεγαλύτερη ένταση από ό,τι εμείς. Σωστά, πρέπει να υπάρχει μια διαχείριση. Δηλαδή πρέπει και εμείς να μας έξουμε για την ομάδα, να μην εμφανιζόμαστε ότι είμαστε αυτοί οι οποίοι δεν θέλουμε την Τουρκία για συγκεκριμένους λόγους, αλλά από την άλλη δεν μπορεί να είμαστε και υποτονικοί. Όταν βγαίνει και λέει κάτι ο Μενέντες, δεν μπορεί εμείς να είμαστε πιο χαλάροι. Πρέπει να στοιχηθούμε και να πιέσουμε για να τους βοηθήσουμε και αυτούς. Δηλαδή, φανταστείτε τη θέση τους όταν βγαίνει ο Μενέντες ή ο Σούμερ ή άλλοι και λένε στο Κογκρέσο κάποια πράγματα για την Τουρκία και η Ελλάδα είναι δύο κλικ πιο πίσω. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να υπάρχει μια γραμμή. Αρκετές φορές έχω εντοπίσει στις εκπομπές σας από τους εκλεκτούς προσκεκλημένους που έχετε. Οι οποίοι ειδικεύονται στις διεθνείς σχέσεις και έχουν πει ότι υπάρχει, ας πούμε, και ακραίο παράδειγμα που Έλληνες έχουν πει, ας πούμε, στο Μενέντες να παραχωρήσει τα F-16 στην Τουρκία. Ναι, έχουμε τέτοιες μαρτυρίες, δυστυχώς. Γι' αυτό λέμε ότι δεν μπορεί από τη μία ο Μενέντες να θέτει βέτο στο F-16 και να υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι είτε είναι πιο χαλαροί είτε ακόμα χειρότερα πηγαίνουν κατηδίαν και λένε ότι ξέρετε, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να πάρουμε την Τουρκία. Δεν είναι διανόητο, είναι απαράδεκτο. Προφανώς έχουμε αυτές τις καταγραφές, αυτές τις μαρτυρίες, οι οποίες είναι από συγκεκριμένους ανθρώπους και για συγκεκριμένα πρόσωπα εδώ δικά μας. Αυτά θα πρέπει να τελειώνουν. Ξέρετε, αυτό κάνει κακό και σε ό,τι αφορά στην χώρα, γενικά στις συμμαχίες της και στις συνεργασίες της. Επειδή, ας πούμε, οι Αμερικανοί, οι συγκεκριμένοι Αμερικανοί, οι οποίοι έχουν μια συγκεκριμένη αντίληψη για τα αμερικανικά συμφέροντα και εξυπηρετούνται και τα δικά μας έτσι, δεν πρέπει να βλέπουν την Ελλάδα να είναι πιο χαλαρή από την αυτή με την Τουρκία. Έπειτα και στο θέμα της περιοχής. Έλεγα νωρίτερα ότι η Τουρκία προσπαθεί να διεμβολήσει τη σχέση της Ελλάδας με την Αίγυπτο και το Ισραήλ. Έτσι, γι' αυτό πρέπει να το προλάβουμε. Η Αίγυπτος και το Ισραήλ βγάζουν και αυτοί συμπεράσματα. Αν βλέπουν εμείς να είμαστε χαλαροί με την Τουρκία, σου λέει γιατί εμείς να είμαστε πιο σκληρή με την Τουρκία από την ίδια η Έλληνες, η άμεσα ενδιαφερόμενη. Δεν μπορούμε να πάμε να το πω απλά, να ζητάμε τα αρέστα από την Αίγυπτο και το Ισραήλ, γιατί αποκαθιστούν σχέση με την Τουρκία. Τα συρωτά του κοιτάνε αυτοί. Καλά κάνουν. Και από την άλλη, εμείς να είμαστε χαλαροί. Θα πούμε, εντάξει, αφού εσείς μιλάτε και δεν έχετε πρόβλημα, θα έχετε πρόβλημα που μιλάμε εμείς. Δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να έχουν μια ενιαία γραμμή. Δεν μπορεί να είμαστε μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Δεν κάνει καλό αυτό στην πράξη. Θα ήθελα να κλείσουμε με ένα κοινωνικό θέμα που θα το ξεκινήσουμε όμως από τα γεωπολιτικά. Οι εκλογές στην Τουρκία έδειξαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Τούρκων πολιτών ψήφισε τον Ερντογάν για την ατζέντα του, που αυτή ήταν ο κεμαλικός εθνικισμός και το ισλαμικό προφίλ το οποίο έδωσε. Ισχυρά δηλαδή χαρακτηριστικά ταυτότητας. Σωστά, και μια σύνθεση. Ο Ερντογάν, πάνω σε αυτό που λέτε, πέτυχε να ολοκληρώσει, να εμβαθύνει ακόμα περισσότερο τη σύνθεση του κεμαλοεθνικισμού με τον Οθωμανισμό. Γιατί όλοι αυτοί μπορεί να έχουν διαφορετικά πρόσημα μπροστά τους, αλλά ο κοινός παρανομαστής είναι ο ίδιος, ο μεγαλοειδιασμός της Τουρκίας. Αυτό όμως καταδεικνύει ότι στο σύνολο τα ισχυρά αυτά ταυτοτικά χαρακτηριστικά τα οποία έδωσε στην ατζέντα του Ερντογάν κέρδισαν τον κόσμο, τα κρεμμύδια του Κιλιντζάρογλου δεν έπεσαν. Έπεσαν όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει με ό,τι έλλειμμα ας πούμε υπάρχει. Από την άλλη τώρα στη Δύση αλλά και στην Ελλάδα κερδίζει διαρκώς έδαφος η κουλτούρα woke που είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι η κονιορτοποίηση κάθε ταυτοτικού χαρακτηριστικού είτε είναι εθνικό είτε είναι θρησκευτικό ακόμα και κοινωνικό. Στις εκπομπές σας όπως είπα και πρωτίστως έχετε κάνει αρκετές αναφορές πάνω σε αυτό το κομμάτι. Επειδή λοιπόν η κοινωνία είναι το υπόστρωμα που εκεί από αυτό ανακλάται ας πούμε το πολιτικό αποτύπωμα όπως το είδαμε και στην Τουρκία και σε μεγάλες κρίσεις αυτό είναι που θα κληθεί να δώσει λόγο, πώς βλέπετε να εξελίσσεται που η κουλτούρα woke, ο δικαιωματισμός δηλαδή κερδίζει διαρκώς έδαφος και στην Ευρώπη αλλά πολύ περισσότερο και στην Ελλάδα? Βλέπω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο του μη παρέκει. Ότι αυτό το πράγμα έχει αρχίσει και δημιουργεί σοβαρές αντιδράσεις ορθώς, γιατί αυτό είναι μια παράνοια η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Έχει αποσταθρώσει την δυτική ταυτότητα, είτε μιλάμε για την ευρωπαϊκή ταυτότητα, την πιο ιδιαίτερη, είτε για την αμερικανική. Αλλά επειδή όλα αυτά έχουν ένα κοινό παρανομαστή σε ένα μεγάλο βαθμό και χωρίς να είναι αυτό υπερφύαλο, οι Δύσεις συνολικά, Αμερική, ΗΠΑ και Ευρώπη έχουν ένα υπόστρωμα ταυτοτικό
το οποίο έχει τρεις πυλώνες, την Ελλάδα, τη Ρώμη και τον Χριστιανισμό. Αυτό το πράγμα έχει αποσταθερωθεί από την λεγόμενη woke culture, η οποία είναι μια αντίληψη η οποία αποσταθρώνει τις δομές, τους αρμούς πάνω στους οποίους έχει δομηθεί ο δυτικός πολιτισμός και έχει μεγαλουργήσει με όλα τα προβλήματα, τις εσωτερικές συγκρούσεις κλπ. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να συζητάμε για το πόσα φύλλα υπάρχουν και αν είναι 72 ή 150. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μια αντίληψη ότι δεν υπάρχουν οι βασικές αρχές του πολιτισμού έτσι, και της διάρθρωσης των κοινωνιών και ότι αυτά αντικαθίστανται από διάφορα σχήματα τα οποία είναι, αν μη τι άλλο, έολα. Δηλαδή, πόσα φύλλα υπάρχουν, ας πούμε, 152, 72, δύο είναι τα φύλλα, κάθε ένας σεξουαλικές προτιμήσεις. Σεβαστές μέχρι εκεί, δεν μπορεί να γίνουν πολιτικοί και δεν μπορεί να υποχρεώνεται ένας ολόκληρος πολιτισμός, ο δυτικός πολιτισμός, να εστερνίζεται απόψεις, αντιλήψεις και ιδεολειψίες οι οποίες δεν είναι πλειοψηφικές. Την αντίδραση τη βλέπουμε ήδη. Τη βλέπουμε σε επίπεδο πολιτικών αποτελεσμάτων και εκλογών. Δείτε τι γίνεται στην Γαλλία με την Λεπέν, η οποία είναι αντεπόρτα στην Προεδρία. Δείτε τι έγινε στην Ιταλία με την Μελόνι. Δείτε τι γίνεται στη Βρετανία, όπου ο ειδικής καταγωγής πρωθυπουργός προς τη μήνυ του και νομίζω από τους καλύτερους Βρετανούς πρωθυπουργούς θα αποδειχθεί, παρότι ειδικής καταγωγής, αλλά μια Βρετανικότητα που λέει τέρμα τα παραμύθια, δύο φύλλα υπάρχουν. Και γενικά στο θέμα αυτό είναι, σχετίζεται και με το έτερο σοβαρό θέμα, γιατί μία είναι αυτή η ατζέντα της μετανάστευσης. Το λέω αυτό διότι όλη αυτή η ιστορία, δεν υπάρχουν φύλλα, δεν υπάρχουν έθνη, δεν υπάρχουν σύνορα και κάντε τις χώρες σας πάτε σκύλια, λέστε, είναι μία ατζέντα με διάφορες πτυχές, με διάφορα επιμέρους στοιχεία, με διάφορες διαστάσεις, αλλά ένα είναι. Γι' αυτό και ο Σούνακ, ας πούμε, μια και τον αναφέραμε, αφενός είπε ότι τέρμα ιστορία με τις περίεργες αντιλήψεις. Δεύτερον, εφαρμόζει τον πιο σκληρό αντιμεταναστευτικό νόμο στη Βρετανία, παρότι ειδικής καταγωγής ο ίδιος, τόσο σκληρό που προκαλεί αντιδράσεις. Αυτό πράγμα νομίζω ότι έχει αρχίσει και τελειώνει. Κορυφώθηκε. Υπήρξε μια μηχανία και μια καθυστέρηση αντίδρασης στην Δύση, η οποία τώρα όμως εκδηλώνεται και κατά τη γνώμη μου θα είναι σαρωτική. Και αυτό πράγμα θα το επιστρέψει εκεί που ανήκει στα σκουπίδια και στο περιθώριο της ιστορίας. Και αυτό να πούμε ότι γίνεται σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή στα πανεπιστήμια, στο κινηματογράφο, ναι, στο καλλιτεχνικό. Στην Ελλάδα, ας πούμε, ήδη στα καλλιτεχνικά σχόλια που είχε γίνει και θέμα στην ειδησιογραφία, πλέον υποχρεώνονται ή όλοι, είτε αποδέχονται είτε δεν αποδέχονται την ρευστότητα του φύλου, στα έντυπα τα οποία συμπληρώνουν για να εντάξουν τα παιδιά τους εκεί, να συμπληρώνουν, ας πούμε, στο σημείο που έχει τον πατέρα γονέας 1 και στο σημείο που έχει τη μητέρα γονέας 2. Και στην Μεγάλη Βρετανία, όπως είπατε, αυτό έχει δείξει τα χαρακτηριστικά του, αλλά και στις εκλογές, με την ανάδειξη κάποιων κομμάτων όπως είναι το Νίκη, νομίζω ότι έδωσε μία αντίδραση, έτσι δεν είναι, στις ελληνικές εκλογές. Πανευρωπαϊκά. Αυτή η ιστορία, ας πούμε, με την αλλαγή φύλων σε ανήλικους, έτσι, η οποία είναι ό,τι πιο ακραίο και το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει και παρέμβαση της δικαιοσύνης. Δηλαδή ένα παιδί 15χρονο, το οποίο ακόμα ψάχνεται ταυτοτικά. Όλοι έχουν πέρασει όλα από την ευθεία, ξέρουμε πώς είναι το μυαλό του παιδιού, πώς είναι το μυαλό εκείνη την εποχή. Το να του κάνεις κάτι τόσο δραστικό που θα αλλάξει για πάντα και με μία αναστρέψιμο τρόπο του ζωή, να αλλάξει φύλλο, δηλαδή το 15χρονο να αλλάξει φύλλο, το απαγορεύουν πλέον ακόμα και στις χώρες οι οποίες υποτίθεται ότι είχαν μία. Όχι, υποτίθεται είχαν μία χαλαρότητα σε αυτό, τα απαγορεύουν. Έτσι, αν αφορούν στις σκανδιναβικές χώρες, το αποσύρουν προφανώς. Γιατί καταλαβαίνει κανείς σημαίνει να παρασύρει κάποιος ένα 15χρονο, το οποίο δεν έχει ακόμα, επαναλαμβάνω, σταθεροποιήσει την ταυτότητά του, όχι ως φίλο, αλλά γενικά ως παρουσία, ως προσωπικότητα, να το παρασύρει, να αλλάξει φίλο. Τι θα κάνει στα 30 του. Αυτό το πράγμα έχει αρχίσει πλέον και αποσύρεται. Επιμένω ότι αυτά είναι ένα ζήτημα το μεταναστευτικό. Ας πούμε η Σουηδία, η οποία από μια φιλελεύθερη χώρα που είχε το πιο φιλελεύθερο πλαίσιο στο μεταναστευτικό, έγινε στο Στοκχόλμη πρωτεύουσα των βιασμών και της εγκληματικότητας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει και αυτό η Σουηδία, έτσι, το πιο σκληρό αντιμεταναστευτικό νόμο. Βγήκε η προηγούμενη, η απελθούσα αιτίος πρωθυπουργός και είπε δυστυχώς η πολυπολισμικότητα κατέρευσε, αποτύχαμε τις ενσωμάτωσεις. Προφανώς, βέβαια, για αυτούς είναι αργά. Γιατί η Σουηδία έχει διάφορα άβατα, έχει no-go zones που είναι ισλαμικά και δεν μπορεί να πατήσει η Σουηδός. Το ίδιο και στη Βρετανία. Εν πάση περιπτώσει, έστω και με καθυστέρηση, υπάρχει μια αντίδραση και αυτά τα πράγματα μαζεύονται. Μαζεύονται λόγω της πίεσης κοινωνίας. Δεν είναι δυνατόν η κοινωνία, παρότι πέρασε μια διαδικασία μηχανίας, να αποδεχτεί αυτά, θα τα αποβάλει.
όπως θα αποβάλει και την, αυτό που, το οποίο εμείς το ζήσαμε στον υπερθετικό βαθμό, τα θέματα του μεταναστευτικού, όπου εκεί υπήρχε μια επιβολή, όχι απλά χαλαρότητας, αλλά κατάληψης, ότι υπάρχουν σύνορα, περάσανε εκατοντάδες χιλιάδες εκατομμύρια από τη χώρα μέσα με μια λογική ανοιχτών σύνορων. Τώρα αποδεικνύεται και ορθώς και πολύ καλά κάνει η κυβέρνηση, έχει αρχίσει και ξυλώνει αυτό το δηλοπορικό κύκλωμα, ελέγχει δεκάδες ΜΚΟ για ξύλινο μαύρο χρημάτων, για διακίνηση, για συνεργασία με τους λαθροδιακινητές, ακόμα και για κατασκοπία. Και εδώ φαίνεται τι κρυβόταν πίσω από τον ψευδοανθρωπισμό. Έτσι. Δεν υπήρχε κανένας ανθρωπισμός, καμία ευαισθησία. Υπήρχε ο τζίρος εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων του δουλευρικού κυκλώματος, τα οποία χρήματα πηγαίνουν πολύ ψηλά. Έτσι. Και ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή να εξεταστούν και περίεργες τοποθετήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων που δεν βλέπουν το προφανές. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν και να καλούν την Ελλάδα που φυλάει τα σύνορά της και να μην λένε κουβέντα για την Τουρκία που τους στέλνει. Οι μετανάστες, γιατί κατηγορούν την Ελλάδα για pushbacks, για επαναπροωθήσεις. Πώς είναι δυνατόν να μην διαρωτώνται, ωραία, η Ελλάδα κάνει pushbacks, όπως υποτίθεται, όπως κατηγορείται. Κακώς κατηγορείται το pushback τώρα, είναι μια διαδικασία φύλαξη συνόρων. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει ενοχοποιηθεί, εν πάση περιπτώσει. Και να μην διαρωτώνται αυτοί από πού ήρθαν. Δηλαδή η Ελλάδα τους πρόχνει, δεν τους αφήνει να μπουν, φυλάει τα σύνορά της. Αυτοί όμως από πού ήρθαν, αναδύθηκαν από τη θάλασσα, σαν την Αφροδίτη, πέσανε σαν βροχή από τον ουρανό, φυτρώνουν στον Εύρο, στα Μανιτάρια, από πού έρχονται. Γιατί κανείς δεν μιλάει για την Τουρκία. Γιατί προφανώς και κάτι υπάρχει. Το follow the money νομίζω αυτό. Και έχουμε και το ενδεικτικό παράδειγμα του 2020 με την υβριδική επίθεση στον Εύρο. Κύριε Καλαβίτη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσίαση σας εδώ στο News Hub. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εμείς.